Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Ένα κανάλι στο οποίο ανεβαίνουν καθημερινώς βίντεο και κάνουμε και συχνά live όπου συζητάμε ζητήματα που αφορούν στις ανθρώπινες σχέσεις και την ψυχοεκπαίδευση, τα οποία μας απασχολούν όλους μας. Χθες, 5η 6 Ιουνίου 2024, ανέβηκε στο κανάλι μας το 59ο επεισόδιο του podcast, το οποίο έχει τίτλο «Το βαθύ τραύμα της απιστίας». Σας προσκαλώ απόψε, Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024, στις 9 το βράδυ, εδώ στο κανάλι μας, για ένα ξεχωριστό, για ένα διαφορετικό live. Στο απόψινό live θα προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε ευαισθητοποίηση και να δείξουμε ενσυναίσθηση, συμπόνια και συμπαράσταση στα θύματα της απιστίας. Η απιστία είναι ένα φαινόμενο δυστυχώς πολύ συχνό. Όχι μόνο στις μέρες μας, είναι συχνό από τον καιρό που έχει θεσπιστεί ο θεσμός της μονογαμίας. Στο 58ο επεισόδιο του podcast έχουμε συζητήσει διεξοδικά τα αίτια της απιστίας, τα είδη της απιστίας και τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαμε να αποφύγουμε το βαθύ τραύμα της απιστίας. Στο χθεσινό 59ο επεισόδιο του podcast εμβαθύναμε στο πώς μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος ο οποίος δέχεται το βαθύ τραύμα της απιστίας. Η απιστία προκαλεί βαθύ ψυχικό τραυματισμό στον αποδέκτη της. Στο απόψινο live σας προσκαλώ για να μοιραστείτε μαζί μας ιστορίες που σας έχουν πονέσει, για να εκφραστείτε μέσω του chat για το πώς έχετε βιώσει την απιστία και για να δείξουμε ενσυναίσθηση, συμπόνια, κατανόηση και αγάπη στα θύματα της απιστίας. Η απιστία είναι ψυχική, συναισθηματική κακοποίηση. Η απιστία προκαλεί βαθύ ψυχικό τραύμα στον αποδέκτη της. Ελάτε απόψε να τα συζητήσουμε. Αυτά ειδικά. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για την απιστία γενικότερα. Έχουμε μιλήσει για τα τρίτα πρόσωπα. Έχουμε μιλήσει για περιπτώσεις που χρειάζεται να σταματήσει ένας γάμος. Απόψε όμως θέλουμε να δώσουμε έμφαση στο πώς βιώνει ένας άνθρωπος την απιστία και πόσο βαθιά τραυματίζεται ψυχικά από αυτήν. Σας περιμένω εδώ στο κανάλι μας.